Η αποφασιστική ελληνική νίκη στη θάλασσα σημειώνεται κοντά στα Δαρδανέλια, τα στενά της Έλλης, που έδωσαν και το όνομα στη Μεγάλη Ναυμαχία. Ο τουρκικός στόλος βγαίνει στις 3 Δεκεμβρίου του 1912, ώρα 8 το πρωί. 4 τουρκικά θωρυκτά προχωρούν προς τα βόρεια, ενώ τα ελληνικά πλοία με επικεφαλή στο εύδρομο θωρυκτό Αβέροφ πλέουν παράλληλα. Οι Τούρκοι αρχίζουν τα πειρά στις 9 και 22 από απόσταση 12.500 μέτρων. Οι Έλληνες απαντούν. Στις 9 και 35 ο Αβέροφ διαγράφει με τη μεγάλη του ευκινησία και ταχύτητα μια πολυγωνική τροχιά και βρίσκεται μπροστά στην πορεία των τουρκικών πλοίων, ενώ τα παλιά ελληνικά σκάφη ακολουθούν. Με πυκνά πυρά και ελιγμούς, ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης αναγκάζει τον τουρκικό στόλο να καταφύγει στα στενά στις 10 και 25. Έτσι, ο ελληνικός στόλος εξασφαλίζει την κυριαρχία στο Αιγαίο και επιτρέπει στους συμμάχους της Ελλάδος να πραγματοποιήσουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους ανενόχλητοι από τη θάλασσα.